Εδώ και μήνες περιμέναμε τις προτάσεις της κυβέρνησης για βελτίωση του πλαισίου διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων και της εκποίησης. Δυστυχώς μέχρι και την τελευταία στιγμή έρχονται αναθεωρημένα κείμενα από πλευράς κυβέρνησης εν ώψη της αυριανής ολομέλειας της Βουλής. Μόλις την περασμένη Πέμπτη κατατέθηκαν επίσης δύο προτάσεις νόμου από τα συγκυβερνώντα κόμματα. Την ίδια ώρα θα επανακατατεθεί από ΑΚΕΛ, ΕΛΑΜ και οικολόγου η επικίνδυνη πρόταση του περασμένου Ιουλίου. Όλα αυτά τεχταίνονται λόγω της αδυναμίας συνεννόησης μεταξύ κυβέρνησης και συμπολιτευόμενων κομμάτων, αλλά και των συμπολιτευόμενων κομμάτων μεταξύ τους. Και δεν είναι μόνο αυτά. Ακόμα και τώρα, τελευταίες ώρες κατατίθενται τροπολογίες με τις οποίες διαφωνεί η κυβέρνηση. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός δεν θα συμμετάσχει σε αυτό το αλαλούμ. Ας ξεκαθαρίσουν όλοι τις θέσεις τους και επιτέλους ας τα βρούμε μεταξύ τους. Θέλουμε όντως να βελτιώσουμε το πλαίσιο των εκποιήσεων ή θέλουμε να εκτροχιάσουμε την οικονομία. Αυτή η ασυνεννοησία συνιστά από μόνη τη συστημικό κίνδυνο για την οικονομία μας ο Δημοκρατικός Συναγερμός θα στηρίξει τις βελτιώσεις του πλαισίου προς όφελος των συνεργάσιμων δανειοληπτών, αλλά θα καταψηφίσει τροπολογίες και προτάσεις με τις οποίες διαφωνούν οι αρμόδιοι θεσμοί, δηλαδή το Υπουργείο των Οικονομικών και Κεντρική Τράπεζα. Θα καταψηφίσουμε οτιδήποτε δύναται να ανατρέψει τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και κατ' επέκταση ολόκληρη την οικονομία. Και άλλη μια φορά θα σταθούμε με υπευθυνότητα απέναντι στον τόπο και στους πολίτες μας.